Για μισό λεπτό, προγραμματώ από τώρα. Λέω λοιπόν το εξής. Θα δείτε τώρα την πλήρη επιβεβαίωση και δικαίωση των όσων είχαμε πει. Η Καθημερινή είναι μια εφημερίδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Ολοσέλιδη, πρώτη σελίδα χτύπημα. Μπράβο! Εδώ είναι η Καθημερινή. Όχι, έχει το ολοσέλιδη του σημερινό. Πότε θα γίνουν διακοπές ρεύματος. Το σχέδιο της ΡΑΕ, αν σταματήσουμε ρεύμα του ζωσικού φυσικού αέριου. Μα σταμάτησε εδώ. Πρωτοσέλιδο σημερινό είναι. Τσουπ. Αυτό είναι προηγούμενο. Δηλαδή κάτι ήξερα. Και για να μην σταματήσουν οι ροές φυσικού αερίου, τι πρέπει να γίνει? Να αρθούν οι κυρώσεις. Και να αρθούν οι κυρώσεις, πιστεύει κανείς ότι θα διορθωθούν οι τιμές πολύ? Αντί για 300% επάνω, θα πληρώνετε 150 με 200% επάνω το φυσικό αέριο. Τι θα κερδίσετε? Και αν μας ακούγατε εμάς, θα είχατε και λεφτά. Έτσι ακούστε αυτούς που σας κλέβουν από την τσέπη, σας ληστεύουν από το πορτοφόλι και επιμένετε να κάνετε το ίδιο λάθος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε με ένα εξαιρετικό θέμα. Θα το δούμε μαζί, αυτό που έκρυψε η Νέα Δημοκρατία την ημέρα που γεννήθηκε ο μέγιστος των Ελλήνων, ο Μέγας Αλέξανδρος, αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης με την κυρία Φόντερ Λάιεν να εισβάλλουν οι ψευτομακεδόνες, όπως τα ακούτε, εισβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι τύποι οι απίστευτοι, ούτε στα πίτρα λάπτους όνειρα δεν το περίμενα.